Τώρα, πάμε στο θέμα του Πάπα. Αυτό το οποίο βιώσαμε είναι το πρώτο από τα γεγονότα που είπα ότι θα γίνουν πολιτικής φύσεως, γιατί ο Πάπας, κακά τα ψέματα, είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν είναι θρησκευτικό πρόσωπο. Είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να προωθεί στην πανθρησκεία περισσότερο από όλους, γιατί έχει πολύ μεγάλη ισχύ ο Πατριάρχης της Ρωσίας ή ο Οικουμενικός ο δικός μας. Δεν έχει τόση ισχύ όσο έχει ο Πάπας, κακά τα ψέματα. Έτσι. Και οικονομική και πολιτική και τα λοιπά. Ούτε είναι εμπλεγμένη σε τόσο πολλά μέσα όσο ο όποιος Πάπας, η ιδιότητα Πάπας, όχι το πρόσωπο Πάπας. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε αγαπητοί φίλοι, σύμφωνα με αυτά που είπα στην περασμένη εκπομπή και επαναλαμβάνω τώρα, νομίζω Παρασκευή δεν ήταν η περασμένη εκπομπή που έγινε ξαφνικά και προειδοποίητα. Παρασκευή. Λοιπόν, την Παρασκευή είπα ότι ο Σαμαέλ, αυτός που λένε διάβολος, σατανάς, ξέρω εγώ τι άλλο, απογοητευμένος από την ανικανότητα, λέει, των αδελφοτήτων, οι οποίες, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε, έχοντας Μπαχομέχ μέσα, έχοντας τους γιους της άλλης, όπως λέει και ο ίδιος, τους γιους της άλλης, δεν είναι δυνατόν οι αδελφότητες να κάνουν χαρίρι, τσαντήρι ή οτιδήποτε άλλο. Πόσο μάλλον μια παγκόσμια βασιλεία του Αντιχρίστου. Οπότε δεν διαφωνεί καθόλου να φύγουν οι Μπαχομέχ από μέσα και να επιλέξει αυτός. Και σας είπα ότι δεν θα κυβερνήσει ούτε καν με αυτό που λέμε International Institutes. Δηλαδή με κανένα από τα παγκόσμια ιδρύματα, είτε τα οικονομικά είτε τα πολιτικά, αλλά με οργανισμούς τους οποίους απόλυτα και μόνο αυτός ελέγχει, από ανθρώπους οι οποίοι είναι ορκισμένοι σε αυτό που οι άνθρωποι του Σκότους ονομάζουν Εκκλησία του Σατανά. Η λεγόμενη Εκκλησία του Σατανά, αγαπητοί φίλοι, αυτοί που ασχολούνται βέβαια και την ψάχνουν τη δουλειά και δεν θέλουν να ψάξει και πολύ, υπάρχει, υφίσταται. Μόνο που δεν είναι τόσο εύκολο κάποιος να τη βρει και να πάει να γραφτεί, ας πούμε, ακόμα και από τους κακούς. Έτσι. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να είναι απόλυτα κακοί, απόλυτα μοχθηροί, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι μέλη της Εκκλησίας του Σατανά, ή και να είναι πρόθυμοι ακόλουθοί του, δεν το ξέρουν. Όταν τους το ζητήσει όμως ο Λαμόγιος, θα μπουν στην υπηρεσία του. Το τραπεζικό σύστημα το παγκόσμιο θα αλλάξει. Άλλα θα κλείσουν, άλλα θα ανοίξουν, θα γίνει χαμός. Θα γίνουν συγχωνεύσεις υπό την ηγεσία εκείνων που έχουν την πραγματική ηγεσία και θα έχουμε δύο τραπεζικούς πόλους. Έναν του Σκότους και άλλον του άλλου Σκότους, ας πούμε. Δεν ξέρεις τι να διαλέξεις τα σκοτάδια. Ένα το σκούρο πράσινο του κακού και ένα το ακόμα πιο σκούρο πράσινο του ακόμα πιο κακού. Επομένως, η Λίλιθ και ο Σαμαέλ θα είναι, αγαπητοί φίλοι, οι δύο ηγέτες του κακού, φανερά πλέον μεταξύ των ατόμων του κακού, των μελών του κακού, γιατί φανερά υπήρχε μόνο λευκή και μαύρη αδελφότητα και από πίσω τσίγκλιζε η Λίλιθ και ο Σαμαέλ. Τώρα φανερά θα είναι οι δύο ηγέτες, γιατί θυμίζω ότι αυτοί μεταξύ τους φαγώνονται, ποιος ήταν αυτός ο οποίος θα αφανίσει τα πάντα, όλη τη δημιουργία, και θα έρθει πιο κοντά στον μη όντα, ώστε να αναλάβει αυτός την δύναμη του μη όντος. Τρία πουλάκια κάθονται και βαψιλά γραντεύουν, θα λέει κανείς, αλλά τα δικά τους σχέδια γι' αυτό είναι πολύ συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα, και με συγκεκριμένα βήματα θέλουν να πετύχουν αυτό το πράγμα. Όταν ο Χριστός λέει «Ημείς εκ του πατρός του διαβόλου εστέ», εσείς είστε, έτσι, από τον πατέρα του διαβόλου, που είναι ο πνευματικός του πατέρας, δηλαδή αυτό ο καθοδηγητής του, ας πούμε, έτσι. Ο πατήρ του διαβόλου, από τη στιγμή που ο διάβολος αποστάτησε από τον Θεό, από τον όντα, είναι ο μη όν. Και αυτός λέει πάντοτε ψεύτης και ανθρωποκτόνος ήταν, λέει ο Χριστός, μέσα στο Ευαγγέλιο.
Αυτός λοιπόν που δεν υπάρχει, ο μείον, είναι αυτός του οποίου τη δύναμη και ο Σαμαέλ και η Λίλιθ, ο καθένας για την πάρτη του, θέλουν να την σφετεριστούν, ελπίζοντας ότι έτσι θα μπορέσουν μετά να νικήσουν τον τριαδικό δημιουργό Θεό. Αυτό φαντάζει σαν μια χριστιανική, ας την πω, γιατί τέτοια βάση έχει φαντασία. Δεν θα μπορούσε να είναι βουδιστική, εβραϊκή, ας πούμε. Εντάξει. Μπορεί να φαντάζει σαν μια φαντασία, μπορεί να είναι μια, να φαντάζει σαν μια φαντασιοπληξία. Αλλά δεν είναι. Τα γεγονότα σε αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν θα τους υποδείξουν και, και αυτά που λέω και τα έχουν έτσι στην άκρη του μυαλού τους, καθώς τα γεγονότα θα κυλούν στη ζωή τους, εφόσον ο καλός Θεός όποιον από εμάς τον αφήνει να συνεχίζει να υπάρχει σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο. Πάντα για το καλό μας, ο Θεός για το καλό μας θέλει μόνο να υπάρχουμε. Έρχεται λοιπόν, φίλοι μου, για να το πούμε ακόμη μια φορά, με μικρή ανακεφαλαίωση, σειρά γεγονότων μέχρι να στηθούν από την αρχή οι δύο οργανισμοί οι οποίοι θα ερίζουν, θα πλακώνονται στο παρασκήνιο για την εξουσία στον πάνω κόσμο. Δηλαδή στην επιφάνεια της γης, στις χώρες υπό τον ήλιον που λέει ο Άγιος Ανδρέας. Στον κάτω κόσμο έχει μόνο νεφελήμ. Το πώς θα τα βρουν εκεί κάτω, δηλαδή το πώς θα πρέπει να ξεσπιτωθούν και πού να πάνε και τα λοιπά, μιλάμε για κάτι το εφιαλτικό. Θα γίνει του κουτρούλιο γάμος κάτω ή του Ζόγκερ μονογάμος. Καλά αυτός, τι γάμος τώρα. Η Βασιλομήτωρ έχει άλλα πράγματα. Στην επιφάνεια της γης, εφόσον οι δύο αυτές νέες παρατάξεις που επίκειται να δημιουργηθούν μέσα στη βδομάδα ή αν το συναποφασίσουν θα χρειαστούν μερικούς μήνες τουλάχιστον για να χωρίσουν τα τσανάκια τους, δηλαδή όχι απλά να αλλάξουν γραφεία. Αγαπητοί φίλοι, ο Σαμαέλ δεν νομίζω να αφήσει τη Μαχτανέ στην Τάκλα Μακάν, όπως οι άλλοι δήλωσαν ότι καλούν τους πάντες, εφόσον διαχωριστούν, να σηκωθούν και να φύγουν από τον Όνις Βανστάιν και έξω από όλη τη Βαβαρία, έξω από τη Σφάμπια, όλοι λέει. Από αυτό που λένε Σφάμπενλαντ. Εκεί είναι τόπος Μπαχομέχλη. Κάπου εκεί θα είναι τα αρχηγεία, αν και της Λίλιθ είναι στην Αμερική. Όπως και να έχει, στην Αμερική είναι όλοι, οπότε και οι άλλοι έχουν τον ΟΗΕ και τον Λευκό Οίκο. Θα χρειαστούν κάποιοι μήνες, λογικά στον Ιούνιο, για να χωρίσουν τα τσανάκια τους. Αυτό βέβαια που λέω δεν είναι θέμα πληροφορίας, είναι μια λογική υπόθεση την οποία κάνω, χωρίς σημαίνει ότι θα γίνει και έτσι ακριβώς. Αλλά υποθέτω ότι χρειάζονται κάποιους μήνες για να χωρίσουν τα τσανάκια τους. Δεν χωρίζουν τόσο εύκολα τράπεζες κτλ. Πρέπει να τα χωρίσουν τα τσανάκια τους και κάποια τσανάκια ίσως να μην χωρίσουν και καθόλου. Να μην γίνεται να χωρίσουν, οπότε μπορεί να κλείσουν. Οι Λίλιθ θα βασιστήσουν Μπαχομέχ. Είναι ξεκάθαρο και στους ραν των Μπαχομέχ. Ο άλλος θα επιλέξει ποιους θέλει από τους νεφελίμ. Ενώ οι νεφελίμ του κάτω κόσμου θα διατηρήσουν τους 47.900 τόσους παρατηρητές που ζουν ανάμεσά μας για, με ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για να μαθαίνουν τι γίνεται εδώ πάνω. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μιλώντας για Λευκό Οίκο, η Κλίντενα ήδη έφαγε το πασαπόρτι της, αγαπητή φίλη, έχει προβλήματα λέει υγείας, την έφαγε Βασιλομήτων. Όσο για τον Ομπάμα που συμβόλιζε την ενότητα των αδελφοτήτων, οι αδελφότητες δεν θα υπάρχουν. Προστεί ο Ομπάμα, ο οποίος μάλιστα ήταν εκλεκτός της μαύρης αδελφότητας, όχι απαραίτητο τον Μπαχομέχ, η μαύρη αδελφότητα έχει απ' όλα μέσα. Έτσι φίλοι μου, καθώς καταλαβαίνετε, ο Ομπάμα είναι στον αέρα, στη Ρωσία ακούγονται πράγματα περίεργα,
τα οποία θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω, και εκ του αποτελέσματος θα καταλάβετε γιατί δεν σχολιάζω, γιατί μόνο κακό θα κάνω αν πω τη γνώμη μου ή αυτό που σκέφτομαι. Αυτό θα πει σχολείο, λέω τη γνώμη μου ή αυτό που σκέφτομαι. Όσο για τον Πάπα, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα άτομο. Θα πει κανείς, γιατί αυτός ήταν καλός, δηλαδή Άγιος. Όχι, δεν ήταν Άγιος ο κύριος Βενέδικτος που το όνομά του κάνει 666 σε λεξάριθμο. Αλλά αυτόν τον ήθελε η λευκή αδελφότητα. Ο Σαμαέλ δεν θέλει ούτε λευκή ούτε μαύρη. Θέλει τους δικούς του, της δικής του εκκλησίας. Και εκείνο το μέρος είναι δικό του και δεν μπορεί να το πάρει κανένας. Έτσι. Λοιπόν, έρχονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στον κόσμο και μέσα σε όλα έχουμε, για να μην χαλάσω το χατήρι πολλών εδώ μέσα, τα ελληνοτουρκικά. Ρε εσείς, πρέπει να καταλάβετε ότι οι προφητείες που λένε για κάτι πολύ σύντομο με τους Τούρκους είναι δεδομένες. Δεν μπορεί να γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος όπως το φαντάζεστε εσείς για να το ευχαριστηθείτε. Θα γίνει, γιατί μερικοί έχουν παθιαστεί, έτσι αλλιώς το ένα το άλλο. Θα γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος, αλλά με τον συνηθισμένο τρόπο. Και οι συνηθέστεροι ελληνοτουρκικοί πόλεμοι, έτσι, δεν γίνονται με F-16. Γίνονται με ατσάλι, έτσι. Αυτό θα γίνει και με χαλκό. Διότι οι Τούρκοι, όπως πολέμησαν εναντίον των Ελ, όπως πολέμησαν εναντίον του Διονύσου, όπως πολέμησαν εναντίον του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μια και προέρχονται από την Τάκλα Μακάν, πλέον οι ίδιοι το έχουν παραδεχτεί. Όσοι δεν το ξέρετε και τα ακούτε ξαφνικά αυτό, σας παραπέμπω σε παλαιότερα κείμενά μου, σε βιβλία μου. Για όσους δεν τα ξέρουν, δεν μπορώ να τα ξαναλέω από την αρχή. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Τι να κάνω. Οι Τακλαμανέζοι Τούρκοι λοιπόν θα ξαναπολεμήσουν εναντίον των Ελλήνων. Και το last stand των τελευταίων Τούρκων θα είναι κοντά στον Ειρηνικό, στην Ερυθράν Μιλέαν, που λένε και τα χάλκινα βιβλία, όπου των ανώμων θάνατος, λέει, μιλώντας στο παρελθόν, έγινε το πολλός, έτσι, μιλώντας σε παρελθόντα χρόνο, θάνατος έγινε το πολλός. Λοιπόν, ξαναλέω ότι ο Πάπα σήμερα είπε θα παραιτηθεί, δήλωσε μάλλον την παραίτησή του και θα μείνει τυπικά ως 28 Φεβρουαρίου και μετά δεν ξέρω τι προβλέπει και αν μπορούν να βγάλουν κάποιο Πάπα τόσο γρήγορα. Πάντως ήταν κάτι που δεν το περίμεναν, ήταν απρόσμενο, αλλά πολλά απρόσμενα γεγονότα θα έχουμε, φίλοι μου. Πλέον στον κόσμο αφού αυτοί οι οποίοι προωθούν τα γεγονότα ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι ακριβώς να περιμένουν και τι ακριβώς θα συμβεί. Έχουμε να πούμε κι άλλη κουρτίνα. Μείνετε συντονισμένοι.